Βλέπουμε εδώ να εργάζεστε. Αμέ. Πώς κάνω... και έτσι. Κάνω και αυτό. Είχα ξεκινήσει να κάνω αυτή τη δουλειά το καλοκαίρι στην Μυκονό. Γιατί όλο το καλοκαίρι δούλευα. Έκανα αυτή τη δουλειά. Έκανα και αυτή τη δουλειά. Υποδοχή και... κάνετε. Ήμουνα σε αυτό το κομμάτι. Και είπα, δεν ήθελα όταν γυρνώντας στην Αθήνα να το συνεχίσω, αλλά μετά μου το πρότειναν και είπα, είναι και κοντά στο σπίτι μου, λέω, ας κρατήσω την επαφή με την εστίαση. Και για οικονομικούς λόγους. Κοίταξε, γενικά μου αρέσει αυτός ο χώρος. Είναι κάτι που με ενθουσιάζει. Τώρα είναι και μια λύση για μένα. Κάποιες μέρες να μπορώ να έρχομαι σε επαφή με κόσμο που δεν έχει η δουλειά μου όλα αυτά τα χρόνια, δεν μου έδινε αυτή την ευκαιρία. Ούτε από τα στούντιο δεν μπορούσα. Mm. Είναι πολύ συγκεκριμένο το. Μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, που είναι πολύ ωραία και αυτή η δουλειά της τηλεόρασης και των social και τα media. Είναι καταπληκτική δουλειά. Αλλά δεν έχει την. Δηλαδή, σε ξέρει ο κόσμος, αλλά δεν σε γνωρίζει πραγματικά. Σκέφτεσαι ότι μπορεί κάποιος να σας δει στην υποδοχή και να απορρίσει που η κυρία Βατίδου βρίσκεται στην υποδοχή. Κοίτα, δεν είναι ακριβώς. Είναι και υποδοχή, είναι και λίγο δημόσιες σχέσεις, είναι και λίγο όλο το κομμάτι. Μαθαίνω και από το μαγαζί και σε άλλα πόστα τα οποία έχουν ενδιαφέρον, που δεν τα ήξερα. Σιγά σιγά. Είδαμε ότι μάθατε στον αέρα για το ατύχημα του πρώην συζύγου σας. Αυτό το είπαμε και στην. Ναι. Στον αέρα της εκπομπής του Καπιντέ. Ναι, εντάξει, οκ, εντάξει. Φοβηθήκατε. Εγώ. Δεν έχω να φοβηθώ κάτι και δεν θα το συνεχίσω αυτό το θέμα. Επικοινωνήσατε, τον πήρατε. Προφανώς, εντάξει. Ο άνθρωπος, ναι, για όνομα του Θεού, ναι. Αφού είναι όλα καλά, όλα καλά. Μάλιστα. Καλά, η δουλειά δεν είναι ντροπή. Δεν πρέπει να αισθάνεται κάπως επειδή δουλεύει είτε υποδοχή, είτε PR, είτε οτιδήποτε. Άμα χρειάζεται και πρέπει να δουλέψει η γυναίκα, πώς θα γίνει, πώς θα. Αυτό πάντως που μου έκανε εντύπωση είναι αναφερόμενη στον πρώην σύζυγό της. Είπε ότι εντάξει, αφού είναι καλά ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν είπε ότι, okay, αφού είναι καλά ο Αλέξης ή αφού είναι καλά ο πρώην σύζυγός μου. Ναι, αυτό μου έκανε λες και το έλεγε για κάποιον ξένο. Μα έχουν νομίζω τυπικές σχέσεις. Mm. Δεν νομίζω ότι έχουν καλές εννοώ, ρε παιδί μου, να κάνουν παρέα, ξέρεις, σαν πρώην σύζυγοι. Κάτι δηλώσεις που διάβασα, δεν ξέρω τώρα σε ποια εκπομπή είχε βγει ο Αλέξης Κούγιας, είχε μιλήσει νομίζω με καλύτερο τρόπο. Δηλαδή είχε πει ότι, okay, έχουμε χωρίσει, απλά έχουμε δύο παιδιά. Βέβαια, για παράδειγμα, και τα λοιπά, και είμαστε κοντά ο ένας τον άλλον για τα παιδιά μας. Έχω την αίσθηση ότι η σχέση τους περνάει διάφορες διακυμάνσεις, ναι, φάσεις. Δηλαδή, άλλοτε μπορεί να είναι λίγο πιο καλά, άλλοτε μπορεί να μην είναι τόσο καλά. Παρ' όλα αυτά, είναι δύο γονείς, έχουν δύο υπέροχα παιδιά και σίγουρα. Mm-hmm. Δεν ήταν και ανέμακτο το διαζύγιο εκείνο. Δεν ήταν όλοι. Εντάξει, έχουν περάσει όμως και πόσα χρόνια. Θα μπορούσαν να είχαν έρθει πιο κοντά, να στηρίζουν ένα τον άλλο. Δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται όμως στη ζωή του καθενός και τι γίνεται πίσω από τις πόρτες. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε και. Όμως καλά κάνει και παίρνει τη ζωή στα χέρια της. Δηλαδή είναι μια νεότατη γυναίκα και μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα ακόμη. Είναι πάρα πολύ όμορφη και πολύ νέα και πολύ εντυπωσιακή. Και στον χώρο της μόδας. Πολλά μπορεί να κάνει. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο σώμα. Ναι. Τρομερή. Καταπληκτικό. Ναι. Καλέ, πού ζω εγώ. Αποπαξίζει και τα σώματα των άλλων γυναικών και τι κάνω. Αφού τη βλέπω το καλοκαίρι με μαγιό, συνέχεια φωτογραφίες. Φανταστικό κορμί. Αφού κάνει συνέχεια γυμναστική κάτω στην αυλή κάθε μέρα. Α, ναι. Βεβαίως. Δεν πάει στην αυλή τι κάνουν, ξέρει, Αντώνα.